Λέγοντας αυτό, ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής τελείωσε την ομιλία του ότι το κόμμα αυτό αγωνίζεται για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία, σκοτώσατε το Φίσα. Και αν δεν πάμε για του Χριστού την πίστη, την Αγία, για το Φίσα, για το Φίσα, για του Χριστού την πίστη, την Αγία, κυνηγάτε τους μετανάστες και υπάρχουν αμετάκλητες καταδίκες στο Ελληνικό Δικαστηρίο. Κύριε Πρόεδρε, αυτά για του Χριστού την πίστη, την Αγία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Αυτά λοιπόν να μας πείτε και να μην εμπλέκετε, κύριε Πρόεδρε, να μην εμπλέκετε παρακαλώ, ούτε τη θρησκεία, παρακαλώ, ούτε τη θρησκεία, ούτε παρακαλώ, το χριστιανισμό με τις αθλειότητες σας και τη δολοφονική σας δράση. Διότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης και εσείς είσαστε η πολιτική παράταξη του μίσους και της μυσαλλοδοξίας. Κύριε Πρόεδρε, καθίστε, ησυχάστε παρακαλώ, ησυχάστε να προχωρήσουμε, ησυχάστε να προχωρήσουμε. Τι θέλετε κύριε Λάγε, πέστε μου, τι θέλετε. Για ποιο λόγο. Ναι, τι να μιλήσετε, πώς θα, στη διαδικασία και αν υπάρχει εξέλιξη. Θέλετε να απαντήσετε δηλαδή, θέλετε να απαντήσετε, τι πώς. Μην μου λέτε πώς, ρωτάω τι θέλετε. Μα αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε μια διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε, εάν υπήρχε προσωπικό θέμα που συνίσταται σε επίθεση κατά προσώπου, θα σας έδινα το λόγο. Εκφεύθηκε, κύριε Πρόεδρε, έχετε την ευθύνη του κόμματός σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθήστε το Προεδρείο. Είμαστε στη λήξη της διαδικασίας. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πολύ.